Και thank you. Και good luck. Και good luck. Thank you. Μ' αρέσει που λέγαμε σε 10 μέρες θα το έχουμε τελειώσει. Όπως θυμάστε στο τελευταίο βίντεο δεν μπορούσαμε να βγάλουμε τα μπροστινά από το μηχανάκι γιατί είχαμε κολλήσει τη βίδα. Η βίδα που δεν μπορούσαμε να βγάλουμε είναι αυτή εδώ. Σας είχα πει ότι θα πάμε στο μηχανικό να βρούμε μια λύση. Γιατί δεν έβγαινε χτυπητή, έχει χαλάσει πάρα πολύ όπως βλέπετε η βίδα. Είχα βάλει και μανό κιόλας, οπότε ήταν κολλημένη, έβγαινε πολύ δύσκολα. Και στην κατάσταση που βρίσκεται το πιο πιθανό να τη χάλαγα και να δυσκολεύαμε περισσότερο τα πράγματα. Η λύση που μου βρήκε είναι αυτή. Καταλαβαίνετε τι μου έφτιαξε. Μου έφτιαξε χειροποίητο εργαλείο για να μπορώ να βγάζω αυτή τη βίδα. Κοιτάξτε πόσο καλά ταιριάζει πάνω στη... πόσο καλά ταιριάζει πάνω στη βίδα. Δείτε εδώ. Βλέπετε. Τακ. Κατευθείαν. Παπ, παπ. Και όλο το θέμα, όλο το αστείο της υπόθεσης είναι το πώς πήραμε τα μέτρα, επειδή δεν μπορούσα να πάω το μηχανάκι εκεί, πώς πήρε τα μέτρα και πώς δούλεψε ο μηχανικός ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε να βγάλουμε σωστά μέτρα για αυτήν εδώ τη βίδα. Στο τιμόνι, μισό λεπτά για να σφέρω το τιμόνι. Στο τιμόνι λέω, στα μπροστινά εννοούσα. Είναι αυτή εδώ η βίδα, αυτή εδώ, αυτός εδώ ο άξονας. Και η βίδα αυτή μπαίνει έτσι εδώ. Η βίδα είναι κάπως έτσι. Βλέπετε, είναι η βίδα και είχε πάνω κεφάλι, είχε περισσότερο ακόμα. Βιαζόμουνα, δεν μπορούσα να πάρω αλλιώς τα μέτρα, οπότε πήρα, έβαλα λάδι εδώ πάνω, πήρα ένα χαρτόνι και το κόλλησα, οπότε πήρα τα μέτρα του άξονα. Και το υπόλοιπο το έβγαλα με φωτογραφία κάθετα, ώστε να μπορέσουμε από το πραγματικό που είχαμε βγάλει πάνω στο χαρτόνι να πάρουμε τις πραγματικές διαστάσεις και να κάνουμε το κατάλληλο zoom στο κινητό ώστε να βρούμε τις διαστάσεις του παξιμαδιού που δεν μπορούσα να πάρω. Μη σας τα πολύ λόγω και σας κουράζω. Πάμε να δείτε τι κάναμε. Πού να βοηθώ. Αυτό πόσο είναι. Για πού είσαι. Ωραία. Αυτό εδώ το οποίο είναι για πέταμα. Λοιπόν, το μεγαλείο και το μετσάκο. Πολύ ωραία. Ωραίο ατσάλι αυτό, ε. Πολύ καλό ατσάλι. Ναι. Πολύ καλό. Από πού το καταλαβαίνουμε. Από το, πώς βγαίνουν τα χρωματιστά, τα γρέζια. Αυτό εδώ είναι από ένα Toyota αυτοκίνητο, το οποίο ήταν ένα κρόμπαρο. Δηλαδή θα ήταν άχρηστο υλικό. Και επειδή μια μέρα είχα κέφια και ήθελα να δημιουργήσω κάτι, έμπαινε αυτό εδώ μέσα, μέσα στο πλαστικό που είδες, και αυτό συνέχιζε έτσι εδώ. Και πιάνει το ακρόμπαρο και αυτό στην κραμαριέρα. Ναι. Και επειδή εγώ ήθελα μια μπίλια να φτιάξω ένα δικό μου σφυρί της μπίλιας, κατασκευή δική μου, το έκοψα στον τόρνο, έφτιαξα αυτό εδώ, δηλαδή αυτό εδώ, βλέπεις, ναι. Είναι καλό ατσάλι. Συνέχιζε εδώ. Και ήταν ένα πράγμα τέτοιο. Και πήγαινε πέρα δόθε. Και εγώ χάλασα αυτό για να κρατήσω την πύλια, για να χτυπάω λαμαρίνες, να τις κάνω κύλο τέτοιο. Και μπροστά το έκανα έτσι, το έκανα βαφή, σκλήρινση, και κατασκεύασα ένα σφυράκι δικό μου, του μυαλού μου. Και αυτό εδώ μου είχε μείνει. Αλλά επειδή ήταν πολύ καθαρό ατσάλι, θα στο κάνω εργαλείο για να
ξεβιδώσεις αυτό εκεί. Θα μπει έτσι, μεταφράζει. Πώς λέγεται αυτό εκεί, δεν θυμάμαι ούτε, δεν ξέρω. Αστεροειδές, δηλαδή είναι ίδιο εργαλείο με το C50 που πάμε στην καμπάνα. Αλλά είναι λίγο μεγαλύτερο. Και αυτό δεν μπαίνει. Γι' αυτό εγώ θα σου κατασκευάσω αυτό εδώ, έτσι. Handmade by Livanas για τον φίλο μου τον Δημήτρη Δεμότο Άντικ. Ο μάστερας στις πατέντες, δεν λένε. Νάτος. Ο πατεντιάρης. Ναι. Αντροχό. Τώρα είναι σωστό. Τι φτιάχνω, κάνεις από όπλα. Φίλε Μίτσο, στο κάνω δώρο με πολύ αγάπη να με θυμάσαι. Εντάξει, κάτσε να το βάψω κιόλας. Τι... Να μην το πάρεις έτσι και σου σκουριάσει, γιατί αυτό μπορεί να το περνάσει για να το έχεις ενθύμα από το φίλο. Κατασκευάσαμε ένα εργαλείο με ό,τι είχαμε. Έτσι. Και με τον πατρόν όπως είναι. Δύο μπουζόνια από... δεν θυμάμαι τι είναι, μπουζόνια από αυτοκίνητο και ένα τέτοιο από ακρόμπαρο. Εάν Μίτσο δεν το έχουμε πετύχει ακριβώς γιατί με τις διαστάσεις στον γαλάτσο. Χτυπάς λίγο αυτά προς τα μέσα να κλείσουνε με ένα σφυράκι, ναι, και θα το λύσεις. Για μια αγορά μπορεί να λειτουργήσει άψογα. Εννοείται. Μοσταδική λαβίδα. Να πούμε ότι υπάρχουν διάφορα αστερωτά εργαλεία, αλλά αυτό εδώ, από τη μικρή μου πειρά, ας πούμε, δεν το έχω δει στο εμπόριο. Αυτό εδώ είναι για την καμπάνα του Innova. Μοιάζει λίγο με την καμπάνα του Astra, αλλά είναι λίγο μεγαλύτερο. Και αυτό εδώ είναι η καμπάνα του Στρογγυλο Φάναρου. Δηλαδή, μικρό νούμερο, μεσαίο νούμερο, μεγαλύτερο νούμερο. Τώρα αυτό εδώ που φτιάξαμε είναι λίγο ακόμα μεγαλύτερο, γιατί είναι αστερωτό παξιμάδι και το τιμόνι του Στρογγυλο Φάναρου, του GLX, όσα είχαν αυτό το πιρούνι με τα δίχαλα μπροστά. Εντάξει. Πάρε κουμπάρε το παιδί, βαφτισμένο, μυρωμένο, το Θεό παραδομένο και τα λοιπά. Και welcome.